πώς καταλαβαίνουμε ότι οι κατσαρίδες μας εγκυμονούν. Όταν λοιπόν έχετε μία αποικία με κατσαρίδες Αργεντινής ή άλλα ο ζωοτόκα είδη και έχουν ενηλικιωθεί και έχετε και αρσενικά και θηλυκά, το σίγουρο είναι ότι θα αναπαραχθούν. Τώρα μπορεί να αναπαραχθούν λιγότερο από όσο θα περιμένατε, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα αναπαραχθούν. Πώς όμως καταλαβαίνουμε ότι οι κατσαρίδες όντως εγκυμονούν? Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το ελέγξετε. Όπως είπε, εφόσον έχετε αρσενικά θηλυκά, θα γίνει η αναπαραγωγή. Αλλά αν καθυστερεί η αναπαραγωγή ή αν απλώς έχετε την περιέργεια, μπορείτε να το κοιτάξετε. Εδώ λοιπόν έχω ξεχωρίσει από την αποικία μου τρεις κατσαρίδες Αργεντινής, μπλάπτικα ντούμπια, επιστημονική ονομασία, θηλυκά εννοείται, για να δούμε πώς ξεχωρίζουμε την κατσαρίδα που εγκυμονεί από αυτήν που δεν εγκυμονεί. Εδώ είναι η αποικία με τις υπόλοιπες. Την ανοίγω τώρα για να τις βάλω ξανά μέσα. Εδώ μέσα είναι οι αυγοθήκες τους. Μαρούλι που τις έβαλα σήμερα για να τρώνε, για υγρασία. Και ψωμί το οποίο τρώνε εδώ και πολύ καιρό, σιγά σιγά. Εδώ είναι λοιπόν οι κατσαρίδες που ξεκίνησα το Νοέμβριο, πέρσι. Και όπως είχα υπολογίσει, το Μάρτιο θα είχα μικρά. Και έπεσα εντελώς μέσα. Τώρα είναι 18 Μαρτίου του 2019 και τα μικρά κατσαριδάκια εμφανίζονται σιγά σιγά. Έχω αναπαραγωγή λοιπόν, απλώς δεν είχα τόσο γρήγορη αναπαραγωγή, γι' αυτό τσέκαρα τις κοιλιές των θηλυκών για να ξέρω ότι εγκυμονούν. Αυτά τώρα που θα σας δείξω ισχύουν και για άλλα ζωοτόκα είδη, όπως παρόμοια είδη της οικογένειας, όπως τα γέννη Eublaberus, Blaberus, της κεντρικής και νότιας Αμερικής, τις κατσαρίδες Μαδαγασκάρης και πολλά παρόμοια είδη. Έχω για παράδειγμα τα Blaberus Cranifer, τα υβριδικά, τα οποία έχετε δει και σε άλλα βίντεο, που σιγά σιγά και αυτά μεγαλώνουν και ήδη από τώρα κάποια από εκείνα εγκυμονούν. Είναι το ίδιο ακριβώς με τις Αργεντινές, θα δείτε τώρα πώς το καταλαβαίνουμε. Ψάχνουμε λοιπόν κατσαρίδες που εγκυμονούν και δεν εγκυμονούν για σύγκριση. Απλώς περιμένετε λίγο, γιατί νομίζω πως έχω κάνει λάθος. Ναι, έχω κάνει λάθος. Δεν βρήκα κατσαρίδα που δεν εγκυμονεί. Όλες εγκυμονούν. Για να δω. Αυτό δυστυχώς θα βρω, όμως μην ανησυχείτε. Όχι, εντάξει, δεν έχω κάνει λάθος, απλά έπιασα τη μία-δύο φορές. Αυτή εδώ λοιπόν είναι μία θηλυκιά που δεν εγκυμονεί. Οχ, τρέχει, πάει να μου φύγει. Την αναποδογυρίζω και δείτε εδώ πώς είναι. Αυτή είναι η κοιλιά της, η οποία δεν έχει κάτι μέσα. Την πιέζω. Εδώ μου το δείχνει. Αν την τραβήξω προς τα πίσω, έχει ένα βλάκι στη μέση. Δεν φαίνεται να είναι γεμάτη. Δεν είναι γεμάτη. Αυτή η κατσαρίδα δεν εγκυμονεί. Μπορεί να έχει ήδη γεννήσει, μπορεί να ετοιμάζεται να κάνει σάκο σε λίγο, μπορεί να τον απέβαλε, δεν ξέρω. Αλλά στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν εγκυμονεί. Αυτό το φουσκωματάκι εδώ που έχει προς το τέλος της κοιλιάς το έχουν όλες, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά είναι άδεια η κοιλιά της. Την πιέζω από εδώ, δεξιά, αριστερά. Αυτή δεν εγκυμονεί, την αφήνω λοιπόν μέσα. Αυτή εδώ είναι μια άλλη θηλυκή κατσαρίδα Αργεντινής που όμως εγκυμονεί. Την παίρνω λοιπόν, την αναποδογυρίζω προσεκτικά να μου φύγει. Δείτε την. Στη μέση της κοιλιάς έχει μια γραμμή. Είναι λίγο παχουλή, γι' αυτό πήρα δύο που εγκυμονούν. Να δείτε πως είναι η πιο παχουλή και η πιο λεπτή. Στις παχουλές συνήθως δεν φαίνεται το ότι εγκυμονούν, αλλά πιάνεται. Στις πιο λεπτές φαίνεται κιόλας. Την τραβάω, φαίνεται λίγο. Στη μέση έχει μια ανασηκωμένη γραμμή. Αυτό όταν το αγγίζεις είναι κάπως σαν κάψουλα. Έτσι είναι ο σάκος των αυγών των κατσαρίδων. Είναι αυτό εδώ. Κυλινδρικό, επίμηκες, στρογγυλεμένο μπροστά και πίσω. Μπορείτε να το καταλάβετε. Εδώ βάζω το δάχτυλο. Δεν έχει τίποτα κοιλιά, εδώ στη μέση ανεβαίνει και εδώ ξανακατεβαίνει. Εδώ είναι ο σάκος, νάτος, τον βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι η κατσαρίδα εγκυμονεί. Την αφήνω και αυτή μέσα.
Και παίρνουμε και την άλλη. Πάλι μας έφυγε, νάτι. Αυτή είναι, και αυτή είναι λίγο παχολόλα, γιατί να ήταν μάλλον εκείνη, νάτι. Αυτή είναι πιο μεγάλη, αλλά σε αυτήν νομίζω πως φαίνεται πιο εύκολα, γιατί είναι πιο μεγάλο το καψουλάκι και η κοιλιά της είναι πιο πλατιά. Νάτι. Στη μέση δεν έχει αυλάκι ακριβώς, έχει, αλλά από κάτω έχει κάτι, νάτο. Το πιέζουμε. Θα την πιέσω δεξιά και αριστερά να το δείτε. Λέω στη μέση. Βγαίνει αυτό εδώ. Αυτό σημαίνει ότι η κατσαρίδα εγκυμονεί. Την ξαναγυρίζω. Νάτι. Αφήνω και αυτήν μέσα. Αυτό, όπως είπα, ισχύει για τα οζωοτόκα είδη. Για τα οτόκα είδη, που είναι και οι περισσότερες κατσαρίδες, όπως η γνωστή μας κόκκινη δρομή, τα Red Runners, τα Σελφορντέλα Τάρταρα ή αλλιώς Μπλάτα Λατεράλις με το παλιό όνομα που συχνά επίσης χρησιμοποιείται, δεν κρατάνε το σάκο μέσα στην κοιλιά. Εκείνα γεννάνε απευθείας αυγά, τα αφήνουν σε κάψουλες. Εκείνα θα τα δείτε να κουβαλάνε στο άκρο της κοιλιάς τους μία μισοτελειωμένη κάψουλα μικρή, που σιγά σιγά όσο περνάνε μέρες μεγαλώνει, τελειοποιείται και μετά εναποτίθεται κάπου. Εκείνες μην τις ενοχλείτε όταν έχουν μισή κάψουλα, γιατί μπορεί να τους την κουνήσετε να πέσει και έτσι χάνουν μια γένα αυγών. Ούτε αυτές χρειάζεται να τις ενοχλείτε συχνά, γιατί αν τις ενοχλείτε πάρα πολύ μπορεί να στρεσαριστούν και αν στρεσαριστούν θα αποβάλουν. Δηλαδή θα ρίξουν αυτό το σάκο και όταν ρίχνουν αυτό το σάκο δεν πρόκειται να το ξαναπάρουν πίσω, τα αυγά είναι νεκρά και έτσι χάσατε αμέσως μια γένα αυγών. Πρέπει μετά να περιμένετε άλλους 2 μήνες να κάνουν την επόμενη γένα αυγών. Οι κατσαρίδες Αργεντινής γεννάνε περίπου κάθε 2 μήνες 25 με 50 μικρά, συνήθως 30-40, αλλά ήδη όπως το Blubberus Cranifer για παράδειγμα που προανέφερα, γεννάνε ακόμα πιο σπάνια, κάθε 4-5 μήνες, οπότε δεν χρειάζεται να τα ενοχλούμε πολύ. Γενικώς οι κατσαρίδες θέλουν ζέστη, σκοτάδι και ησυχία. Απλώς, αν δεν είστε σίγουροι ότι αναπαράγονται, τσεκάρετε λίγο τις κοιλιές τους, θα το καταλάβετε. Ο σάκος λοιπόν, αν βγει, θα το καταλάβετε. Θα είναι ένα μακρόστενο πράγμα σαν κάψουλα, όπως σας είπα, και μαλακό. Δεν είναι όπως με τις οτόκες κατσαρίδες που αφήνουν τα αυγά έξω που έχουν σκληρή κάψουλα. Αυτές έχουν μαλακιά κάψουλα που αφυδατώνεται αμέσως. Έτσι, αν τη δείτε έξω, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αν οι κατσαρίδες Αργεντινής και παρόμοια είδη εγκυμονούν και έτσι μπορούμε να ξέρουμε αν η αποικία μας πάει καλά. Κλείνω λοιπόν το καπάκι τους και θα τις ξαναβάλω στη θερμαντική πλάκα για να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους και την αναπαραγωγή τους. Και όταν έχω πολλές, πιστεύω το καλοκαίρι, τότε θα αρχίζω να τις ταΐζω και στα ζώα μου. Στα γκέκο, στους σκορπιούς, στις αράχνες και σε άλλα ενταμοφάγα. Ακόμα δεν δίνω καμία, γιατί περιμένω ο πληθυσμός τους να αυξηθεί. Αυτά λοιπόν από μένα. Γεια σας.